Για τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Δημήτρης Κώστα. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικήτα κυρίε και κύριοι. Άλλοι δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους με τελική αιτία των κορονοϊών ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό θανάτων σε 733. Πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας 86 ετών που κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο Μοχώστου και για μια γυναίκα ηλικίας 77 ετών που κατέληξε στη μονάδα αντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα, εντοπίστηκαν άλλες 3.396 μέσα από 137.680 τεστ ανίχνευσης νόσου με το ποσοστό θετικότητας να ανέρχεται στο 2,47%. Ο συνολικό αριθμός των κρούσματων ανήλθε στις 256.746. Εστιτάμιωμένο είναι τουλάχιστον ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται στα καρδικά νοσηλευτήρια. Από 211 που νοσηλεύονταν χθε, σήμερα είναι 204 ασθενεί με κορονοϊό, εκ των οποίων 65 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 76% δεν έχει εμφ... ιστορικό εμβολιασμού. Άλλοι 20 post-COVID ασθενεί που έβασαν ενημολισματικοί εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Νικήτα.